Απόψε το βράδυ, να μου επιτρέψετε να μιλήσω κάτι εξ αφορμής της ημέρας και συγκεκριμένως της εορτής της ημέρας, λόγω ότι είναι ένα μεγάλο γεγονός συνδεδεμένο με ένα μεγάλο πρόσωπο, την Υπεραγία Θεοτόκου, και νομίζω ότι δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε τη λεγόμενη η Παπαντή του Κυρίου. Είναι μία από τις θεομητορικές εορτές και συγκεκριμένως η μέρα που σαράντισε ούτως υπήν η Παναγία μας, ο σαραντισμός δηλαδή της Θεοτόκου. Είδαμε το Χριστό μας να γεννάται, είδαμε να δέχεται περιτομή στις 8 μέρες και στη συνέχεια τον είδαμε χωρίς βέβαια να κρατά χρονολογικές διατυπώσεις 30 ετών στη βάπτιση και τώρα σήμερα ξανά τον είδαμε στο ναό να δέχεται η μητέρα του την ευλογία κατά κάποιον τρόπον, όπως δέχονται και οι σημερινές μητέρες κατά την ημέρα του σαραντισμού. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα αυτό και συγκεκριμένως η συσχέτιση των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης με τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη μια εντολή από το Θεό και συγκεκριμένως το Λεβιτικό στο 12ο κεφάλαιο, θα το βρείτε όσοι διαβάζετε. Όταν η γυναίκα γεννήσει αρσενικό, στις 40 μέρες να πηγαίνει στην εκκλησία και να κάνει και μια θυσία, λέγεται η τελετή αυτή, η υποχρέωση αυτή, τελετή του καθαρισμού. Εθεωρείται η γυναίκα ακάθαρτος επί 40 μέρες, εφόσον έτεκε άρεν. Τώρα, όταν θα έτεκε θύλη, θα είτε ο ακάθαρτος 80 μέρες. Κάθε αρσενικό με αφορμή την σωτηρία όλων των αρσενικών κάτω εκεί στην Αίγυπτο, αν ενθυμίστε, που εσφάγει κάποιο αρνί και με το αίμα εκτυπήθησαν οι παραστάτες των οικειών και γλίτωσαν όλα τα πρωτότοκα, θα φανταστεί ο άνθρωπος ότι κατά κάποιον τρόπο όφειλον την ύπαρξή των σε αυτό το αρνί, σε αυτό το αίμα εκείνο του αμνού, και δεν απολέσαν τότε. Και έτσι κάθε διανοίγων μήτραν άρσε έπρεπε να δίεται στο ναό, να δίεται στο Θεό. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι το δυνατόν όλα τα παιδιά, τα αρσενικά, τα πρωτότοκα να εδωρίζονται εκεί και υπήρξε εκ των υστέρων μια εντολή εκ μέρους του Θεού. Εάν ήταν εύπορος ο άνθρωπος να αγόραζε ένα αρνί άμωμο ενιάψιο για τον τύπος του Χριστού και μία τριγώνα ή μία περιστερά και να πήγαινε στην εκκλησία να γίνει μία θυσία για τον καθαρισμό της μητρός και για την εξαγόραση του παιδιού του πρωτοτόκου, το οποίο έπρεπε να είναι αφιερωμένο στο Θεό και δοσμένο στο Θεό. Εάν οι γονείς ήσαν πτωχοί και δεν είχαν την δύναμη να αγοράσουν αρνί, τότε θα πήγαιναν ένα ζεύγος τριγώνων ή ένα ζεύγος περιστέρων. Όπως έγινε και στον Κύριό μας. Το ζεύγος αυτό, ο Ιωασήφ και η Μαρία, πτωχιώντας, πήγανε περιστέρια. Δεν πήγανε αρνί με τριγώνι ή περιστέρα. Η θυσία γίνεται ως εξής. Έσφαζαν το αρνί και με το αίμα του αμνού
εράντιζαν το Περιστέρι ή το Τριγώνι, το οποίο το άφηναν και πετούσε ελεύθερο. Ήτανε τύπος το ότι ο αμνός του Θεού θα θυσιάζει εδώ κάποια μέρα για να απελευθερωθεί η ψυχή του ανθρώπου. Στην περίπτωση αυτή έσφαξαν το ένα Τριγώνι και άφησαν το άλλο να πετάξει χρησμένο με το αίμα, ή έσφαξαν το ένα Περιστέρι και άφησαν το άλλο να πετάξει χρησμένο με το αίμα. Αυτά θα τα βρείτε στους αριθμούς, στο γάμα 13. Επίσης στο Λεβιτικό θα βρείτε το άλλο που σας είπα, την εντολή αναφορικώς με τον καθαρισμό, πόσων ημερών αν είναι αρσενικό και πόσων ημερών γυναίκα θα πάει στην εκκλησία εάν είναι φιλικό. Κατά την εντολή λοιπόν που είχε δώσει τότε ο Θεός που διαβάζουμε στο 6-8 του Λεβιτικού, θα έπρεπε να κάνουν αυτά. Όπως ο Κυριός μας στη βάπτισή του επίησε πάσαν δικαιοσύνη και οι φερόμενοι γονείς του τον έφεραν να δεχτεί περιτομή, τον επηγαίναν στο ναό και εδώ ακόμη του κάνουν τον καθαρισμό, αποδεικνύουν ότι και εμείς θα πρέπει ό,τι είναι εντεταλμένο εις τον νόμο της Εκκλησίας να το εφαρμόζουμε. Όχι ο καθένας να φτιάχνει μια θρησκεία δικιά του και να λέει αυτό μπορεί να χρειαστεί ή αυτό χρειάζεται ή αυτό δεν χρειάζεται. Χριστός μας είπε ότι πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Κάθε τι που είναι εντολή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα. Αυτό ήταν το σημερινό γεγονός το οποίο έλαβε χώρα, ανεξαρτήτως αν εκεί παρουσιάζεται και ένα άλλο πρόσωπο του Σιμεών, του λεγόμενου του Θεοδόχου, ο οποίος και αυτός έπαιξε ένα ρόλο και απεκάλυψε ορισμένα πράγματα κάνοντας και προφητείες τόσο γενικά για το πρόσωπο του Χριστού μας όσο και για το τι επρόκειτο να υποστεί κατά κάποιον τρόπον η Παναγία Μητέρα του με εκείνο που της είπε ότι ρομφαία θα περάσει την καρδιά τη δικιά σου και ούτως κείται εις τόσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Λέγω λοιπόν ανεξαρτήτως όλων αυτών είναι μια εορτή θεομητορική και είναι προς τιμήν της Παναγίας Μητέρας, η οποία βέβαια και αυτή σύμφωνα με την εντολή του Θεού πήγε με το παιδί της στην εκκλησία αδιαφόρως αν ταυτοχρόνως ήτο και Θεός. Φανταστείτε τώρα ποια ευθύνη έχουμε εμείς και πόσο ανάγκη είναι για μας να εφαρμόζουμε πάντα τα διατεταγμένα. Είναι λυπηρό να ακούγονται άνθρωποι σήμερα να φτιάχνουν θρησκεία δικιά τους και να ευρίσκουν έναν τρόπο δικό τους σωτηρίας ή αγιασμού. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, όπως έχουμε πει και άλλοτε, σωτηρία έξω του Ιησού και της Εκκλησίας του Ιησού. Αυτό το πανδοχείον με τους πανδοχείς και τα διάφτα, αυτό είναι εκείνο που θα σωθεί ο άνθρωπος. Εάν με τον τρόπο του αυτός φτιάχνει κάποια θρησκεία δικιά του, αν με τον τρόπο του κάνει μια εργοσωτηρία και τα διάφτα, θα βρεθεί γελασμένος εν εκείνη τη ημέρα. Για να μείνει ελευθέρα η περιστερά έπρεπε να χυθεί αίμα και να βαφεί με το αίμα. Για να γλιτώσουν τα Εβραιόπουλα τότε τόσον τα αρσενικά παιδιά όσον και τα κτίνητα πρωτότοκα, γενικά τα αρσενικά, εχύθηκε πάλι αίμα. Για να ελευθερωθεί και η δικιά μας η ψυχή και να είναι έτοιμος και εύκολος να πετάξει εις την κατάπαυσή της, θα πρέπει να χυθεί αίμα. Κανένας τρόπος, μα κανένας, όσο άγιος και αν φαίνεται εις τον κόσμο από τον κόσμο, είναι ικανός να σώσει μια ψυχή. Ψυχή σώζεται μόνον διά του αίματος του Ιησού Χριστού, με κανέναν άλλον τρόπο. Το ο καθένας ας αναλογιστεί
πώς αντιμετωπίζει, πώς έχει ταξινομήσει μέσα του το θέμα της σωτηρίας. Και μην πλανηθεί ποτέ του ότι με έναν τρόπο δικό του αυτός θα μπορέσει να σώσει τον εαυτό του. Δεν σώζεται ο εαυτός του. Θα σωθεί μόνο εάν ο Χριστός δώσει το αίμα του και για αυτόν. Και το δίδει το αίμα του αν αυτός θελήσει να το πάρει. Ποτέ ο ωκεανός δεν έρχεται να σβήσει τη φωτιά τη δικιά μας, τα κάρβουνα τα δικά μας. Όμως σβήνουν τα κάρβουνα μας εάν τα ρίξουμε στον ωκεανό. Θεός θέλει πάντα σωθεί. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί. Χαρά στους ανθρώπους που θα θελήσουν και θα τον ζητήσουν ως σύμμαχον. Και θα χρησιμοποιήσουν αυτό που αυτός λέγει. Αυτό θέλω να επιμείνω, όπως πάντοτε, και προσέξετε, διότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι και εκκλησιάζονται και αγαθοεργούν και προσεύχονται και έξω θα μείνουν. Γιατί? Διότι δεν κοινωνούν. Η Θεία Κοινωνία είναι δυνατόν να είναι καθημερινή. Αλλά διότι δεν θέλουμε να σταματήσουμε τις αμαρτίες μας και δεν θέλουμε να ζήσουμε ζωή χριστιανική, διότι έτσι την έδωσε ο Χριστός τη ζωή, όχι όπως τη φτιάξαμε εμείς, όχι όπως την έφτιαξε η σάρκη μας, όπως το έφερε το εγώ μας και τα λοιπά και οι θεωρίες και. Μόνο για του σώματός του και του αίματός του υπάρχει σωτηρία. Και αν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να κοινωνεί μια φορά την ημέρα, κάθε μέρα, τότε θα είχε δημιουργήσει προϋποθέσεις να σωθεί. Όχι θα εσώζεται, να σωθεί. Διότι εξαρτάται πάλι αν προσήρχεται, πώς θα προσήρχεται. Και με τι φρόνημα θα προσήρχεται. Ότι παρότι κοινωνώ, αναξίως κοινωνώ και αν θέλεις με σώζεις. Διότι αν δεν φύγει αυτό το φρόνημα από τη μέση, ότι εγώ τα κάνω καλά και θα σωθώ, εν σχέση με εκείνο που δεν τα κάνει καλά και δεν θα σωθεί, δεν πρόκειται να σωθεί κανένας. Το φρόνημα θα είναι εκείνο που λέγει τόσο ο Θείος Χρυσόστομος όσο και ο Μέγας Βασίλειος στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ουκ ημικανός ουδε άξιος είναι να υποτιστέγει μου εις έλθεις. Αλλά θαρών προσερχομέν, αν παίρνω το θάρρος και έρχομαι, είναι διότι είπες ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμεί μένει κακό είναι αυτό. Και να μη θυρεί άλλοτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Να με φάω ο διάβολος, γι' αυτό έρχομαι λέει. Όχι ότι είναι άξιος. Όλοι έρημος και καταπεσούσα έστει. Αν δεν υπάρχει αυτό το φρόνημα που υπήρχε στους Αγίους ανθρώπους οι οποίοι κοινώσαν κάθε μέρα, δεν μπορεί και αυτή η ευθεία κοινωνία να αξιοποιήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Οι ιερείς δεν κοινωνούν κάθε μέρα. Περισσότεροι στην κόλαση. Δεν τους εφέλησε τίποτα που κοινωνούσαν κάθε μέρα. Διότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις να αξιοποιείται η Θεία Κοινωνία μέσα. Χρειάζεται λοιπόν δύο. Ναι μεν να παίρνω, αλλά και καλώς να παίρνω. Διότι αν χρησιμοποιήσουμε πάλι αυτό το εδάφιο του Μεγάλου Βασιλείου, το κατά κόρον χρησιμοποιούμενο, το καλόν ο καλόν είναι. Εάν μη καλό γίνεται. Το καλό λέει δεν γίνεται καν καλό. Εάν καλός δεν γίνεται, τι πλανώνεθα. Και είναι λυπηρό ακόμη που όχι εμείς οι λεγόμενοι μεγάλοι δεν κοινωνούμε, αλλά στερούμε και τα παιδάκια μας από τη Θεία Κοινωνία. Τώρα φυσικό είναι, εφόσον εμείς μένουμε έξω και διαμαρτία, πώς είναι δυνατόν να πάμε το παιδί μας, το οποίο δια της πίστεως η δική μας αξιοποιεί τη Θεία Κοινωνία. Όσον η μάνα έχει βρέξει τα χέρια της στο αίμα που έχει σκοτώσει τ' άλλα, πώς θα το πάρω αυτό να πάρω να το κοινωνήσει. Τι Θεία Κοινωνία θα είναι εκ μέρους του Θεού, ο οποίος βλέπει την κακούλα τη μάνα που το πηγαίνει το παιδί εκεί πέρα. Καταλάβατε. Αυτά δεν τα σκεφτόμεθα εμείς. Δεν βλέπουμε ψηλά ψηλά από πάνω κλπ. Είναι βασικά θέματα αυτά. Δεν είναι τυχαία γεγονότα. Πήγατε στην εκκλησία σήμερα, χθες το βράδυ πήγατε. Ακούσατε την προφητεία που είχε του Ισαΐου στον Εσπερινό. Γιατί είχε βάλει την προφητεία από τον έκτο κεφάλαιο εκεί πέρα.
που μιλούσε περί τραπέζης, περί άνθρακος, περί λαβίδος και τούτο ύψα το τροχιλέο μου και αφελή της ανομίας μου και της αμαρτίας μου πέφτει καθαρή. Τι δουλειά είχαν με τον σαραντισμό του Χριστού? Διότι αυτός είναι ο άνθραξ, Παναγία είναι η λαβίδα, η τράπεζα κλπ. Και μόνο το αίμα αυτού είναι που καθαρίζει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες. Γι' αυτό το είχαν βάλει. Έμεινε όμως. Το διάβασαν οι ψάλτες, οι παπάδες και έμεινε. Εμείς τώρα βρέχει, για μας δεν είναι τίποτα. Είναι γραμμένα όμως. Και έπρεπε ο άνθρωπος να τα έχει και να τα διαβάζει, τα μελετά και να τα εφαρμόζει. Για να μπορέσει να θέλει να σωθεί. Διαφορετικά δεν υπάρχει σωτηρία. Μην ενθαρρύνεσαι με την κακία των άλλων. Και βρίσκεται ότι στεκόσαστε καλά. Εν σχέση με εκείνους που θέλει ο Θεός, δεν στεκόμαστε καλά. Μην παραλληλίζουμε τον εαυτό μας με τους κακούς. Μην παραλληλίζουμε τον εαυτό μας με τους τραβούς. Το βγαίνουμε ότι είμαστε εμείς οι ανοιχτομάτες. Δεν είναι έτσι. Έχει λοιπόν λόγων ειδικών και πρέπει να προσεχθεί όταν ανασύρει και με τις προφητείες και αν διαβάσετε μάλιστα και τα εδάφια, τα τροπάρια εκεί της Εκκλησίας σήμερα, πολλά πράγματα διδάσκουν γύρω από τον Χριστό και τα αυτά. Ωραιότατο το είπε ο γέρον σήμερα ο Σιμών. Ο βλέπεις αυτό, λέει, πού είσαι στην αγκαλιά εδώ. Κοίτα εις πτώσιν και εις ανάσταση πολλών. Πολλοί θα ταρταρωθούν και πολλοί θα σωθούν. Εξαρτάται πώς θα τον πάρει ο καθένας. Είναι δίκοπο μαχαίρο ο Χριστός. Παρότι είναι αγάπη, παρότι είναι σωτηρία, παρότι είναι έλεος, είναι δίκοπο μαχαίρι. Πάρτο λοιπόν όπως τον δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην φτιάχνεις θρησιαρικό σου και ακολούθησε την Εκκλησία. Αν θέλεις να σωθείς με ταπείνωση. Αυτός είναι η Ιδία ήθος. Δεν είναι τα έργα σου, ούτε τα έργα μου. Έκανα το καλό εγώ. Και ποιος σου κοτέχει δικαίωμα να κάνει το κακό? Και άμα έκανε το καλό, δικαιούσε αμοιβή. Αν πάντα τα διατεταγμένα πείσατε, αχρή δούλειες με. Στρατεύσω κι άλλο. Πάσα η δικαιοσύνη μου ως ράκος από καθημένης. Ό,τι καλό κι αν κάνεις, λέει, ένα βρωμόπανο με αίμα είναι. Τίποτα άλλο. Ως ράκος από καθημένης. Η δικαιοσύνη μου. Πού να βγούμε λοιπόν? Μόνο πίσω από το Σταυρό του Χριστού. Μόνο πίσω από το αίμα του Κυρίου. Μόνο πίσω από τα μυστήρια. Από το φιλάνθρωπο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Πίσω από τον κλήρο. Πίσω από την Ορθοδοξία. Από εκεί υπάρχει η σωτηρία. Έλεος. Όχι ότι είμαστε σωσμένοι. Περάσει κανένας από τον νόμο ότι είναι σωσμένος. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι, οι Προτεστάντες, οι άλλοι. Λέει ότι είμαστε σωσμένοι. Σοβαρά. Ο Παύλος λέει, αν οι δίκαιοι μόλις σώζονται, λέει, εμείς πού θα πάμε? Και ποιος τολμά να πει ότι είναι δίκαιος? Με ολόκληρον την έννοια της δικαιοσύνης. Ποιος μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα? Ποιο δικαιώνω εγώ τον εαυτό μου και εσύ τον εαυτό σου? Τη μανούλα, το γιο, ο γιος τη μανούλα. Ο αντρούλης στη γυναικούλα και η γυναικούλα τον αντρούλη και η φιλενάδα το φίλο της, ο φίλος στη φιλενάδα. Διότι δικαιωνόμεθα εμείς ότι είμαστε καλοί και άγιοι. Έχετε τη γνώμη ότι αυτά τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις περνούν για τη βασιλεία του ουρανών? Με σκληρός ο έλεγχος εκεί επάνω. Και μεγάλο λάθος αυτό. Έχει λοιπόν μάθημα σωστό και σοβαρό. Δεν είναι να εορτάσουν οι Παναγιώτες, ούτε οι Παναγιώτιδες. Έχει σκοπό να διδάξει το πώς πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Και ότι πρέπει να εφαρμόζει πάσαν δικαιοσύνη. Τώρα, αναφορικώς με αυτό, ήθελα απόψε έτσι κατ' επέκταση να έπαιρνα το πρόσωπο της μητέρας, εξ αφορμής αυτής της μητέρας, που στην αγκαλιά της προσφέρει και αυτή το παιδί της στο ναό, στο Θεό δηλαδή. Έχει κανένα σκεφτεί, εάν πράττει σωστά, σαν σύζυγος κοντά σε μια γυναίκα ή μια γυναίκα κοντά σε έναν άντρα, που η σύζυγος κοντά στον άντρα θα πρέπει να είναι μητέρα και, ο σύζυγο, και η σύζυγος κοντά πάλι στον άντρα θα πρέπει πάλι να είναι μητέρα. Έχει απασχοληθεί ποτέ? Διότι ξέρετε, την Παναγία μας έχουμε φτάσει σε σημείο να τη λατρεύουμε, όχι απλώς να την προσκυνούμε. Και καλά κάνουμε. Παρότι η λατρεία είναι μόνον στον Θεό, εντούτοις όμως, γι' αυτό το καλό που μας έκανε εμάς, που μας έφερε το Χριστό, δεν μπορούμε παρά να φτάσουμε μέχρι λατρεία. Και δεν μας παρεξηγεί τότε ο Χριστός. Όπως οι παραδείγματι, εάν πλησιάσετε στο Άγιον Όρος, στο Αγιορείτας Πατέρας, θα δείτε εκεί ότι τα πάντα τα καμούν και τα ενεργούν στο όνομα της Παναγίας.
Αν θέλει η Παναγία, και ξημερώσουμε, αν επιτρέψει η Παναγία, τι θα πει η Παναγία. Δεν ακούγεται ο Χριστός καθόλου. Όχι ότι απορρίπτεται ο Χριστός. Αλλά είναι το δικό αυτό όνομα. Μάνα μου πάντοτε, πατέρα μου, δεν άκουσα κανένα να πει ποτέ του. Τα πάντα είναι κάτω από τη μητέρα. Είναι λοιπόν ευλογημένο όνομα, ευλογημένο πρόσωπο, ευλογημένο όν μέσα στην ανθρωπότητα η μητέρα. Τώρα βέβαια, αν είναι μητέρα, γιατί βέβαια και ορτή γίνεται της μητέρας και όχι μάλιστα τοπική, διεθνής εορτή της μητέρας, που βέβαια αν εορτάζουν 100 μητέρες, ζήτημα αν αξίζουν η μία ώστε να γίνει η εορτή της μητέρας. Και άλλωστε καν πρέπει να λέγονται μητέρες. Διότι για να γίνει μητέρα είναι σοβαρό το θέμα. Η μητέρα είναι ένα πρόσωπο μεταξύ Θεού και κόσμου. Είναι συνδημιουργός του Θεού. Και μπορείτε να καταλάβατε τι πάει να πει αυτό το πράγμα. Περισσότερες λεγόμενες μητέρες ούτε καν έχουν κάνει καμιά προετοιμασία να γίνουν μητέρες. Γίνονται κατά λάθος μητέρες. Πολλές δε παράνομα μητέρες. Εταίρες γίνονται μητέρες. Αλλά δεν είναι αυτό ευλογημένο. Θεός το θέλει να είναι ευλογημένο όπως το έδωσε από τότε που έφτιαξε τη γυναίκα και την πήγε στον άντρα. Έγινε νυμφαγωγός και της είπε και είπε, εφόσον ευλόγησε αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είναι λίγες λοιπόν, λέγω, οι μητέρες και λίγοι οι γονείς, οι άντρες, οι οποίοι το σκέπτονται αυτό το μεγάλο αξίωμα, τη μεγάλη τιμή που τους κάνει ο Θεός να τους χρησιμοποιεί ως συνδημιουργούς. Ο Θεός δεν έπαψε να δημιουργεί, συνεχίζει να δημιουργεί. Όπως δημιούργησε τον πρώτον άνθρωπο και σήμερα ο ίδιος ο Θεός διά του ανθρώπου δημιουργεί. Είναι νόμος του Θεού. Όταν το άριον με το σπερματοζωάριον έρχεται εις επαφή να γίνεται άνθρωπος. Είναι του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός δημιουργεί σήμερα. Και δεν είναι μόνο δημιουργός σε αυτή την περίπτωση. Είναι και γενικότερα. Πάρε ένα χειρουργό, πιάνει, κόβει, πετάει. Και ο Θεός συνεχίζει εκεί πέρα να δημιουργεί, να υπουλώνει, στέλνει υλικά, πράγματα. Δεν κάνει άλογος φύσης. Θεός έχει νόμο. Και αν θέλει ο άνθρωπος να έχει μάτια καθαρά, τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Αν δεν έχει μάτια, δεν τα βλέπει. Νομίζω ότι ήρθε από τον πατέρα του και από τη μάνα του. Ο πατέρας και η μάνα του είναι όργανα του Θεού. Και κάτω από τον νόμο του Θεού. Που έδωσε από τότε που το ευλόγησε τον νόμο αυτόν και του είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, ήρθε και αυτός ή έρχεται ή και αυτός γίνεται δημιουργός του Θεού. Αυτή τη μεγάλη τιμή που έδωσε ο Θεός κατ' εξοχήν στη γυναίκα, απεμπολίστη αυτή η μεγάλη τιμή από πολλές λεγόμενες μητέρες, έχουν παρασυρθεί πολλές από άγνοια, άλλες από απιστία και ούτω καθεξής. Είναι βέβαια ελάχιστες οι περιπτώσεις που μπορεί να δυσκολευτεί η τεκνοποιία. Εκτός των περιπτώσεων που ο Θεός έκλεισε, και όταν ο Θεός κλείσει κανείς δεν ανοίγει, αλλά είναι περιπτώσεις που ο Θεός έχει ανοιχτά και κλείνει ο άνθρωπος. Στην περίπτωση που ο Θεός έκλεισε, δεν ευθύνεσαι. Αλλά στην περίπτωση που εσύ, εγώ εκλείσαμε, ευθυνόμεθα και θα δώσουμε λόγο, διότι είναι μια προσβολή στο Θεό ότι δεν δέχεσαι να συνεταιριστείς μαζί του και να φτιάξεις ανθρώπους, πλάσματα, πράγματα, αιώνια. Διότι όλα τα άλλα έχουν πρόσεων χαρακτήρα. Κάποτε θα γίνει ένας σεισμός και θα μαζευτούν σαν παλιό χαρτό και θα φύγουν. Οι ψυχές όμως θα μένουν στην αιωνιότητα. Και σοφός εστίν κατά τον Σολομώντα ο σώζον ψυχάς. Αυτή λοιπόν λέγω τη μεγάλη τιμή, δεν την σκέφτησαν πολλές μητέρες οι οποίες και ευλογήθησαν από τον Χριστό και ήκουσαν κατά την ημέρα του γάμου των να δούνε τέκνα τέκνων γύρω της τραπέζης αυτής κλπ. Και είναι πολύ λυπηρό διότι υπάρχει πρόσινο νόης, ας τον παπά κι ας λέγει, ας το Θεό κι ας λέγει, εμείς ξέρουμε πότε θα κάνουμε και αν θα κάνουμε. Φανταστείτε πως θα πολιτευτεί ο Θεός όταν αρχίσει να ενεργεί η δικαιοσύνη του. Διότι σήμερα, όπως ξέρετε, δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού.
ανεργούσε η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα εξ ολοκλήρου, δεν έπρεπε να βράχει κανένας από εμάς αυτή την ώρα εδώ. Αλλά είναι το έλεος του Θεού, περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει, να επιστρέψει. Οι μανάδες σημερινές, εκτός ορισμένων, δεν στέκονται στο προορισμό τους. Και η μοναδική μητέρα η σημερινή, η οποία εστάθη, παρθένος προ, κατά και μετά. Και το λέγω αυτό, διότι πολλές δεν είναι εις θέση να πούν τον πατέρα του παιδιού τους. Δεν είναι εις θέση να πούν τον πατέρα του παιδιού τους. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούν να έχουν τέτοιο πρόσωπο επικεφαλής στο σύλλογό τους, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν θα μπορούν να έχουν τέτοιο πρόσωπο. Η τιμή της μητέρας είναι μεγάλη, όπως και η ευθύνη της μητέρας είναι μεγάλη. Εάν τη τιμή της υπελόγιζε και την ευθύνη σκέπτετο, θα ήταν διαφορετική η πολιτεία της. Η εποχή μέσα από αρχαιωτά των χρόνων, δηλαδή από την παλιά διαθήκη ακόμη, από την παλιά εποχή, έχει πολλά πρόσωπα προς μίμηση, δηλαδή πολλές μητέρες, που θα έπρεπε οι μητέρες να τις μιμούνται. Όμως δεν τις μιμούνται αυτές τις μητέρες. Θα μείνουν όμως μάρτυρες κατηγορίας, διότι κατά την κρίση, λέγει ο Χριστός μας, αναστήσεται η Νινεβή εν κρίση και κατακρινεί την γενεάν ταύτην. Δηλαδή θα είναι οι Νινεβίτες με ένα κήρυγμα που μετενόησαν και επέστρεψαν, μάρτυρες κατηγορίας των ανθρώπων αυτών, των άλλων, που είδανε τόσα θαύματα και εντούτοις όμως δεν επέστρεψαν, δεν μετενόησαν. Αν μου επιτρέπετε να σας μεταφέρω μερικές μητέρες. Εκτός των μητέρων προχθές που είχαμε των τριών ιεραρχών, την Ανθούσα, την Εμελία, την Όνα, εκτός αυτών των μητέρων, των συγχρόνων Αγίων που εορτάσαμε και στη τιμή αυτών υπάρχει το ίδρυμα αυτό που μιλούμε, εάν πάει κανείς την πρώτη πίσω Αυγούστου, θα βρει μια μητέρα με 7 παιδιά. Είναι η μητέρα των Μακαβαίων. Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει ποτέ σας την ιστορία τους. Είναι η Αγία Σολομονή λεγόμενη. Της οποίας το σώμα υπάρχει ολόκληρο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με το λείψανο της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Ευθυμίας και άλλων των ναών των Αγίων Αποστόλων, υπάρχει και το λείψανο της Αγίας Σολομονής, της μητρός των 7 παιδών αυτών, των Μακαβαίων των λεγόμενων. Ανοίξατε αν έχετε συναξάρι στην 1η Αυγούστου, να δείτε εκεί τα περιστατικά. Είναι πολύ έτσι συγκινητικά και πολύ διδακτικά. Η μητέρα έχει ευθύνες έναντι της διαπαιδαγωγήσεως του παιδιού. Το παιδί πρέπει η μητέρα το πρώτο να το μορφώσει και να ενδιαφερθεί μάλιστα ταυτόχρονα και για ένα δάσκαλο, όπως τα λέγαμε, ευσεβή. Πρέπει να είμαι θα εκλεκτική στην παιδεία του παιδιού. Να προσέχουμε ακριβώς το τι τα διδάσκουν τα παιδιά μας, το τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας πρώτα. Ένα πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε εμάς και θα ζητηθεί λόγος από τον Θεό μια ημέρα. Αυτή είχε εμπιστευτεί τα παιδιά της σε ένα δάσκαλο Ελεάζαρο. Και ξέρετε γιατί τα παιδιά αυτά εθυσιάστησαν όλα το ένα κατόπιν του άλλου? Διότι ειρνήθησαν να φάνε χείριον κρέας. Ακούτε? Ποιος σου το είπε? Να δεχτώ και αυτό να μην γίνει. Αυτό δεν είναι εργασία απλή, δεν είναι φιλολογία. Είναι κάποιου ανθρώπου που και με πράξη και με λόγο μου το έβαλε μέσα μου. Γι' αυτόν τον λόγο τα παιδιά αυτά θυσιάστησαν όλα. Και το τελευταίο, το μικρότερο, πήγε μόνο του στο μαρτύριο. Δεν το κρατούσανε και πήγαινε κοντά όπως πηγαίνουν τα αρνάκια. Και όταν τα κάψαν στο καμίνι και τα 7, μέσα στην αναμένη φωτιά έπεσε και η μητέρα και κάηκε κι αυτή. Ήταν νόμος τότε στην Παλιά Διαθήκη.
το χείριον κρέας απαγορεύεται, διότι ο χείρος είναι ακάθαρτον ζώων. Διότι δεν μιλικά. Γι' αυτό ακριβώς. Πού τέτοια θυσία σήμερα, που οι ίδιες οι μανάδες δεν ταλιστεύουν τα παιδιά. Αν τους το πει ο γιατρός, θα ταλιστεύσουν ένα μήνα με ριζόνερο. Άμα το λέει ο Χριστός, δεν ξέρω Χριστός. Αν λοιπόν θα ήθελε ο άνθρωπος να την αποφύγει ως μάρτυρα κατηγορία αυτή, έπρεπε απάντηση βουλευτή. Αλλά δεν το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Άλλη. Πάρτε τη Σάρα. Ένα παιδί. Το ζητάει ο Θεός κατά παράξενον τρόπο να το θυσιάσει. Και το παίρνει ο άντρας να πάει το θυσιάσει. Βρήκατε ποτέ στη γραφή μέσα να αντισταθεί αυτή στο θέλημα του Θεού? Και να πει στον άντρα, τρελάθηκες. Γέρασες. Ένα παιδί έχουμε. Το κάνουμε να θυσιάσουμε. Δεν αντιστά στο θέλημα του Θεού. Εσύ πώς αντιστέκεσαι στο θέλημα του Θεού? Πόσοι άντρες δεν θέλουν παιδιά και δεν θέλουν γυναίκες? Γιατί αντιτάσσεις στο θέλημα του Θεού? Δεν είναι ο προορισμός σου αυτός? Δεν είσαι συνεργάτης του Θεού? Για να το κάνεις αυτό. Μια άλλη μητέρα να πάτε να τη βρείτε μέσα στις μανάδες των Αγίων Τεσσαράκοντων των Μαρτυρισάντων στο λίμνη της Σεβαστίας. Είναι η μητέρα του Αγίου ενός μικρού, το λέγανε Μελίτωνα. Όταν τους πηγαίνανε, αυτό υποψήφισε το καημένο. Και το πήρε στον νόμο της αυτή και έτρεχε κοντά και πήγε και το ρίξε επάνω σε έναν αραπά, όπως ήταν. Και πέθανε αυτό, για να θυσιαστεί και αυτό, να το κάψουμε. Και πέθανε εκεί επάνω που το έριξε. Το πήγε κοντά η μάνα. Δεν πήγε να το κρύψει, δεν πήγε να το φυλάξει. Εμένα νομίζω ότι είναι δικά μας. Σοβαρά, πού το βρήκε? Ποιος σου το έδωσε? Ποιος το συμπερνά? Ποιος το φτιάξε? Το φτιάξε εσύ? Άκουσε σφυριά με την κοιλιά του τίποτα για να γίνεται? Ποιος το ζωντάνεψε? Ποιος του βαλέμα? Ποιος του φτιάξε καρδιά? Ποιος του φτιάξε πνευμόνια? Ποιος του φτιάξε γλώσσα? Ποιος του φτιάξε παπνία? Ποιος του φτιάξε δόντια? Ποιος τα χαράκωσε τα δόντια? Ποιος του φτιάξε τσίγουρα εδώ από πάνω, ποιος του φτιάξε μαλλιά, ποιος του φτιάξε νύχια, ποιος τα βάλε μπρος, ποιος τα χώρισε αυτά, ποιος τα φτιάξε εσύ ή ο άντρας σου, ή τα φτιάξε δυο μαζί, ή πως είσαι κανένα γειτόνισσα. Τόσο. Και ποιος το έδωσε να έχει έναν ισόφρον, να κομμάτι κρέας και έπειτα να πηγαίνει στο φεγγάρι γιατί ξυπνά, ποιος τα έκανε αυτά? Τα έκαμε ο ίδιος, τα έκαμε εκείνο, τον οποίο απορρίφθηκε. Πώς μπορεί να λέγεσαι μητέρα λοιπόν, εν διάφορη περιπτώση, πόσο δεν παραδέχεσαι τον πατέρα? Όχι τον πατέρα αυτό που βλέπεις, τον άλλο τον πατέρα που είναι και τον διονός σας πατέρας. Πώς είναι δυνατόν να το δεις? Δεν υπάρχει μητέρα. Δεν θέλει και αυτές τις μητέρες οι οποίες τα είδαν τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Δεν θέλει να το δουν όπως πρέπει. Πάρτε τη μητέρα της Παναγίας μας. Δώσ' μου ένα παιδί, είτε άρσεν είναι είτε θύλι, και να σου το δώσω. Τότε τι το θέλεις εφόσον θα μου το δώσεις εμένα? Δεν θα ήθελα να σου δώσω ένα να σε γυροκομίσει, ένα να αφήσει το όνομά σου, να μείνει η περιουσία σου κλπ? Όχι! Να φύγει το όνειδος από πάνω μου ότι είμαι άτεχνος, να φύγει η κατάρα από πάνω μου ότι είμαι άτεχνος. Αυτό θέλω να μου δώσεις. Σήμερα θεληματικά η γυναίκα στηρώνεται. Θεληματικά δεν γίνεται άτεχνος, θεληματικά γίνεται κατηραμένη. Άλλο το να μην σου δίνει ο Θεός, άλλο το να μην επιτρέπει ο Θεός. Και το άλλο, να είσαι η θέση να φέρεις ανθρώπους στο είναι, επιστήμονες, εφευρέτες, αγίους, και να μην το κάνεις, να μην διατύχεις. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Τι έχει να πει η μητέρα αυτή? Και όταν γέννησε και το έπιασε η μέα, λέει, τι έγινε, τι γέννησα? Λέει, θύλη, λέει. Ας είναι, λέει, το όνομα του ευλογημένου. Και σύμφωνα με το τάμα, το πήγε στην εκκλησία και το έδωσε. Γιατί το πήγε τώρα στην εκκλησία? Το χιτάμα. Και το παίρνει ο Θεός αυτό το παράξενο πράγμα και το κάνει την Παναγία. Δεν σου δώσει καμιά υπόσχεση. Δώσε μου και ξέρεις εγώ τι θα στο κάνω. Δεν έχει τίποτα υπόσχεση. Και το έκανε την Παναγία, το έκανε αυτό το παιδί του τάμα της Άννας. Το να δώσουμε παιδί εμείς. Για καλογραία, για παπά. Στρέβες, τρελάθηκες. Τάμα έχουν κάνει ορισμένοι και το αρνούνται του ενυστέρα.
αναζητούν να βρουν πνευματικό να τους συγχωρήσει, να τους τροποποιήσει το τάμα, να μην το δώσουν. Και έχουμε τρέλες, και έχουμε δαιμονίσματα, και έχουμε, και έχουμε, και έχουμε. Διότι όταν ο άνθρωπος τάξει, δεν μπορεί να ξετάσει. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την προσευχή της Άννας, της μητρός του Σαμουήλ, η οποία ήταν στήρα και δεν γεννούσε? Για ανοίξετε στην Α Σαμουήλ, να βρείτε εκεί πέρα την περίπτωση αυτή. Έχει μια ωραία προσευχή, η οποία λέγει το εξής: «Και ήχσα το ευχήν Κυρίω λέγουσα. Αδωναή, Κύριε, Ελοέ, Σαβαό», δηλαδή Κύριε των δυνάμεων, είναι κάτω εβραϊκό αυτό. «Εάν επιβλέπων επιβλέψεις», εάν εσύ που με κοιτάζεις, βλέπεις από πάνω, με κοιτάξεις σε μένα, «επί την ταπείνωση της δούλης σου και μνηστείς μου και με θυμηθείς σε μένα, που μένω εδώ άτεκνος, και δώσ' τη δούλη σου σπέρμα ανδρών», και μου δώσεις αρσενικό παιδί, «και δώσω αυτό ενώπιόν σου δωτών», το κάνω τάμα, θα στο δώσω, δωτών, για μου το πάρεις, θα στο δώσω εγώ, «έως ημέρας θανάτου αυτού, φωτάζω και θα μείνει εκεί σε σένα». Και της έδωσε το Σαμουήλ. Και άλλα πέντε παιδιά έπειτα, στη συνέχεια. Αυτή που δεν γεννούσε, άλλα πέντε παιδιά έπειτα. Αν έχετε το βιβλίο σας, η Αλφα Βασιλέων, η Αλφα Σαμουήλ, εάν έχετε το άλλο της βιβλικής εταιρείας, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 11, και θα το βρείτε αυτό το πράγμα. Αλλά χρειάζεται και μητέρα, χρειάζεται και δάσκαλος σχετικός, διότι αν ο δάσκαλος, γι' αυτό ο Σατανάς με όργανα τον εβραϊσμό βάλει εναντίον της παιδείας μας της Ορθοδόξου, ώστε να κουράζεται ο γονιός στο σπίτι, να κρατήσει το παιδί όρθιο, θρησκευτικό, να βρίσκει το δάσκαλο αντιμέτωπον. Και θα μπορεί εύλογα να του πει, «αν μάνα, αν πατέρα, ήσαν αυτά σωστά που μου λες, τότε τι με στέλνει στο δάσκαλο να μάθω?» Θα έρθει φυσικά σε σύγκρουση. Πρέπει αυτά τα δύο να είναι συνεταιρισμένα. Γι' αυτό και η Εκκλησία εύχεται υπέρ γονέων και υπέρ διδασκάλων. Τους διδασκάλους τους έχουν, σε έχει η Εκκλησία σε θέση πνευματικού γονιού. Και είναι πραγματικά. Κάποτε ερωτήθη ο Μέγας Αλέξανδρος ως εξής: «Τι να μάλλον ποθεί, ποιον αγαπάς?» του λέει περισσότερο, «τον πατέρα Φίλιππον ή Αριστοτέλη τον διδάσκαλο?» Είχε ο διδάσκαλο τον Αριστοτέλη και ο πατέρα είχε τον Φίλιππον. Πέφτει αυτός. Επίσης αμφωτέρους, τους αγαπώ λέει και τους δύο. Και το δικαιολογεί: «Ο Μέλγαρ του γενέστε, ο δε του καλός γενέστε αίτιος. Ο μεν ένας λέει με γέννησε, με έφτιαξε, με έφερε. Και ο άλλος με βόχησε να γίνω καλός και να είμαι καλός». Χρειάζονται και τα δύο αυτά. Αλλά πώς μια μάνα ορθόδοξος που το παιδί το έστειλε στο καθολικό σχολείο θέλει να γίνει καλό? Βλέποντας κοσμικά και υλικά και πνευματικά. Άλλο πιο στο γερμανικό σχολείο, άλλο αλλού, αλλού, αλλού. Πώς μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα? Θα πεις εδώ που γεννηθήκαμε, εδώ που είμαστε. Αν σας έλεγα καλύτερα να τα μαθαίναμε τα γράμματα, τι θέλα μου πείτε? Σκληρός βέβαια ο λόγος, γιατί άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέγητο. Αλλά και γράμματα χωρίς όμως Θεόν είναι δίκουπο μαχαίρι. Ο ένας αγράμματος κόβει από τη μια μεριά. Ένας γραμματισμένος άθεος όμως κόβει έτσι, 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 κόβει από όλες τις μεριές. Και βλέπετε το τι γίνεται και διαβάζουμε καθημερινώς, Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, σε αυτές τις σκέψεις επάνω, ο καθένας να σταθεί. Εκτός των άλλων, πάρετε τη μητέρα επίσης αυτών των τριών κοριτσιών: πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Σοφία, θυσιάστη μαζί της. Πάρτε την Αγία Ιουλίτη με το μικρό το Κυρίκο. Διαβάστε τη Βίβλια Περπέτουα. Διαβάστε άλλα γυναίκες της παλιάς εποχής. Να δείτε
τι είπα να πει μητέρα πραγματική. Μητέρα την πραγματική τη βλέπει ο Θεός από πάνω. Και τον πατέρα των πνευματικών τον σκεπάζει σαν ομπρέλα ο Θεός από πάνω. Αλλά είναι λίγοι, γι' αυτό κινδυνεύει η ανθρωπότητα. Διότι κινδύνεψε η οικογένεια με αρχή το άτομο. Διότι αν το άτομο δεν είναι εντάξει, η οικογένεια δεν στέκεται καλά, η κοινωνία είναι σταθά. Δεν φταίει η κοινωνία, φταίει το άτομο, που είναι σύνολο των οικογενειών τα άτομα και κατ' επέκταση της κοινωνίας η οικογένεια. Όταν λέμε τώρα μητέρα, βέβαια δεν είναι εύκολο πράγμα να την κατηγορούμε. Δεν θα πρέπει να είναι εύκολο πράγμα να την κατηγορούμε. Πρέπει να λάβουμε σοβαρός υπόψη και τα άλλα που φέρει επάνω της μεγάλο πρόσωπο. Και θα πρέπει και σε αυτά να δώσουμε την ανάλογο τιμή, σεβασμό και όλα αυτά πρέπει να προσέχονται. Όμως δεν προσέχονται. Να μου επιτρέψετε, αυτό πάνω πάνω με απασχολούσε και κοίταξα ό,τι μπορούσα να συλλέξω επάνω σε αυτά. Προσέξτε με λοιπόν σε αυτά που θα σας πω στη συνέχεια. Ακούστε έναν ορισμό για τη μητέρα. Μητέρα λέγει σημαίνει ισοβιότητα. Από τότε που θα νιώσει το πρώτο σκύρτημα στα σπλάχνα της, τη ζωή μέσα υπάρχει μια ζωή που κρούει μέσα της. Από την τότε η μητέρα μέχρι του θανάτου του παιδιού της ή του ειδικού της είναι συνεχώς μητέρα. Μην ακούτε αυτοί που λένε ότι είναι μικρό και ήταν τούτο και τ' άλλο και λοιπά και δεν είχε γεννηθεί και τίποτα. Είναι ζωή από τη στιγμή που θα συλληφθεί και είσαι φόνησα από τη στιγμή που θα συλληφθεί. Πλανηθεί κανείς και πει ότι δεν γεννήθηκε τα αυτά. Μιλούσα προχθές με μια κυρία, μου λέγε τον πόνο της. Και μέσα στα άλλα μου είπε το εξής για μία έκτρωση που είχε κάνει. Είδε το γέροντα πατέρα της στον ύπνο της και της είπε «Βρε παιδί μου», λέει, «τι μου έκανε», λέει, «τι μου το έστειλες εκεί το παιδί εδώ». «Δεν μ' αφήνει», λέει, «μέρα νύχτα». Και άκουγε ταυτοχρόνως αυτή κλάματα όπως κλαίει το μικρό παιδί που κλαίει, που νιαουρίζει, που σκάει μέσα στην κούνια. Δεν το ακούς, λέει, μέφαγε, λέει, τι μου κάνες, λέει, τι μου το έστειλες εδώ. Είδα το παιδί που είχε σκοτώσει. Κατάλαβα. Προχθές, τριών ημερών υπόθεση. Η θητεία της μητέρας δεν τελειώνει, είναι ισόβια. Διαρκείς και μόνο θάνατος είναι ο δεσμός, ο ολισμός. Αυτός τον ολισμό, τον δεσμό αυτό είναι μόνο θάνατος. Διαφορετικά η μητέρα είναι πάντα μητέρα. Μητέρα λοιπόν σημαίνει ισοβιότητα. Και στο λιμάνι, είναι αλήθεια αυτά, σ' αγκαλιά της μητέρας, καταφθάνουν όλα τα παιδιά, αν θα έχετε προσέξει πολλές φορές, και μεγάλοι και οι μικροί φτάνουν εκεί, όλοι εκεί βρίσκουν την παρηγοριά τους. Η μητέρα, άμα είναι χριστιανή μητέρα, τοποθετεί. Από εκεί που κάθεται, από τις λόγκ, που να ακούει τη ξέρω εγώ τι και λοιπά, στα δυνά του βίου, με δυο λέξεις θα πει, δεν θα το κάνεις Γιώργο μου αυτό, δεν θα το χαλάσεις το σπίτι σου, δεν θα κάνεις εκείνο. Δίνει κατευθύνσεις, είναι ευλογημένα αυτά που λέει. Είναι πατριαρχικά παραγγέλματα αυτά που λέει η μητέρα. Η χριστιανή μητέρα όμως. Αλλά με λες το κορόφτερες μητέρες, κάνουν φτιάχνουν τα νύχια τους και κοιτάζουν εκεί πέρα το χαζοκούτι. Δεν μιλάμε για αυτές. Λέμε για τις χριστιανές μητέρες που γνωρίζουν και έχουν τον προορισμό τους. Και πρέπει να γνωρίζει το παιδί. Φίλους μπορεί να αλλάξει και αλλάζει. Γυναίκα μπορεί να αλλάξει ή άντρα εφόσον πεθάνει. Μάνα δεν αλλάζει όμως. Μάνα θα έχει πάντοτε την ίδια. Αλλά υπάρχουν όπως σας έχω πει σκέψεις όχι σωστές και όπως μιλούσαμε την πρώτη ομιλία μετά την εορτή, την εορτή της Πρωτοχρονιάς θα πρέπει να το θυμόσαστε. Γι' αυτό να διαβάσετε αν θέλετε στη Σοφία Σειράχουστος Ζήτα 27 λέγει «Μη λησμονείς τους πόνους της μητέρας όταν σε γέννησε». Γιατί εμείς τα ξεχνάμε όλα από τη μητέρα, δεν έχουμε ότι έκαμε τίποτα για μας. Μην καταφρονείς τη μητέρα σου επειδή γύρασε. Ο ίδιος, Παροιμίες, ΚΓ 22. Επίσης ο Σειρά στο ΓΑΜΑ 2 βρίσκω ότι λέγει «Αυτός που τιμά τη μητέρα του ομοιάζει με άνθρωπο που αποθησαυρίζει, που αποταμιεύει τις ευχές της». Τις ευχές της. Μεγάλο πράγμα να πάρεις την ευχή του γονιού σου, είναι μεγάλο πράγμα.
ένα κάποιος ακόμη πρέπει να ακούσει, αυτός που χτυπά τη μητέρα, γιατί υπάρχουν και χέρια κατηραμένα παιδιών που απετόλμησαν να χτυπήσουν τη μητέρα. Ήταν εντολή από το Θεό να θανατωθεί. Αυτός που κακολογεί τη μητέρα να πεθάνει. Έξοδος, ΚΑ, 15-16. Και κατηραμένος, όποιος ατιμάζει τη μητέρα αυτού. Δευτερονόμιο, ΚΑΖΙΤΑ 16. Ακούσε τώρα μερικές σκέψεις για τη μητέρα. Η συμπεριφορά λέγει μερικές γνώμες για τη μητέρα. Ο Μέγας Ναπολέων λέει το εξής. Η συμπεριφορά ενός παιδιού είναι πάντοτε έργον της μητέρας του. Ρόλων που παίζει η μητέρα για να φτιάξει ένα χαρακτήρα παιδιού. Δικαίως ονομάζουμε, λέγει, τη γη μητέρα, τη μητέρα γη, τη γη μητέρα, αφού την ποδοπατούμε και αυτή δεν πάβει να απορρίβει και καρπούσια. Έτσι είναι η μητέρα. Επίσης ο Ναπολέων ο Μεγάλος είπε, οι μητέρες δεν δημιουργούν το παρόν μόνον, αλλά και το μέλλον των παιδιών τους. Μητρότης είναι ο μόνος εργοδότης που ζητάει από τη μητέρα, την πραγματική, τη χριστιανή, τουλάχιστον 18 ώρες το 24ωρο δουλειά. Εμείς το κάναμε 5ωρο, το Σάββατο δεν δουλεύουμε, την Κυριακή δεν δουλεύουμε, 3 απογεύματα δουλεύουμε. Η μάνα λέγει ότι η εργοδότης μητέρα ζητάει από τη μητέρα 18 ώρες τουλάχιστον το 24ωρο δουλειά πάνω στα παιδιά της. Τα 9 δε δέκατα των ανδρών που διέπρεψαν στη μητέρα τους οφείλουν τον πυρήνα του μεγαλείου των. Μια καλή χριστιανή μητέρα αξίζει για 100 διδασκάλους. Διότι το ξεπερνά το δάσκαλο, μπαίνει μέσα στο παιδί, το έχει κοντύτερα πολλές φορές και μπορεί να φέρει καλύτερα αποτέλεσμα, διότι όταν ο δάσκαλος όσο να κουραστεί, δεν έχει και μια μητέρα συνεργό στο σπίτι, να μην του γκρεμίζει αυτά που λέει και αυτός ο καλός, δεν θα μπορεί να κάνει. Πολλές φορές ο δάσκαλος δεν μπορεί να γκρεμίσει εκείνα που εφύτευσε η δεξιά της μητέρας της χριστιανής με την προσευχή και με την πρώτη της Παναγίας που μιλάει στα παιδιά της. Η χριστιανή μητέρα κρατεί στα χέρια της το παρόν και το μέλλον των λαών και των ατόμων. Η χριστιανή μητέρα όμως. Τα χριστιανικά χέρια που κινούν το λίκνον του βρέφους, κινούν το λίκνον του ουρανού και της γης. Μέσα εκεί δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Φτιάχνεις που κουνάς. Ένα πρόσωπο μπορεί να συνταράξει την γη και να γίνει αιτία ο ουρανός να επιστρατευτεί, να τον υποδεχτεί επάνω, όπως έγινε με τον Παύλο. Η μητέρα στέκεται πάντοτε στο μέσον της δημιουργίας του Θεού. Αυτό που σας είπα γρηγορότερα. Είναι ο συνδετικός κρίκος, διότι μέσα στη μητέρα, διά του πατέρα, δημιουργεί ο Θεός και φτιάχνει ανθρώπους για την αιωνιότητα. Άγγελοι δε παρακολουθούν τη μητέρα που κοπιάζει και σημειώνουν όλα τα βάρη που σηκώνει κάθε μέρα. Γι' αυτό αν το ξέρει η μητέρα θα έπαιρνε παρηγοριά και δύναμη να μην πετάει το σταυρό της και την αποστολή της. Πριν γεννηθεί το παιδί ζει δια της καρδίας της μητέρας του και αφού γεννηθεί ζει δια των χειρών της που το οδηγεί. Χριστιανής μητέρα, η οποία εξομολογείται, η οποία κοινωνεί, και δεν κοινωνεί μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για τον καρφό της κοιλίας της. Μεγάλη επίδραση να γεννηθεί κάποιος από χριστιανή μητέρα, από μητέρα που προσεύχεται, από μητέρα που κοινωνεί, από μητέρα που εκκλησιάζεται, που δεν είναι δοχείο του σατανά, που δεν είναι έρμεο στα χέρια του κόσμου. Μεγάλο πράγμα αυτό. Η γη δεν θα στείλει στον ουρανό τίποτα πολύτιμότερο
από τη χριστιανή μητέρα, όπου έδωσε όλη τη ζωή της για να θέψει τα παιδιά της. Όπως είπε ο Παύλος, εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Βρήκα μέσα σε αυτά που διάβαζα και μια προτροπή του γέροντος το Β προς τον Τοβία, το γιο του. Θα τη βρείτε στο 4ο κεφάλαιο 3-4. Λέει, σε απλή μετάφραση θα στο δίδω. Μην παραμελείς τη μητέρα σου. Να την τιμάς όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και να κάνεις ό,τι της είναι αρεστό και να μην τη λυπήσεις ποτέ. Θυμήσου τέκνον μου ότι γνώρισε για σένα πολλούς κινδύνους όταν ήσουν ακόμη στην κοιλιά της. Και έχει και μια άλλη σειρά πιο κάτω προτρεπτική που τον διδάσκει. Αν αγαπητές μου και αγαπητοί μου δεν επιτυγχάνουν οι μητέρες σήμερα και παραπονούνται, είναι διότι όχι τα λόγια τους δεν είναι τόσο σωστά, αλλά όσο η ζωή τους δεν είναι σωστή. Και τα παιδιά, όπως ξέρετε, είναι μιμητικά. Περισσότερο βλέπουν και λιγότερο ακούν. Και πράγματα που δεν πρέπει να κάνουν τα παιδιά, τα κάνουν οι μητέρες. Είναι δυνατόν τότε, πόσον άλλα βλέπει το παιδί που κάνεις και άλλα του λες, είναι δυνατόν ποτέ να βρεις αντίκρισμα στη ψυχή του? Δεν είναι δυνατόν. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, «Δίαιον μεν γάρ μάθημα, ού πέφτει και παραμένει». Θα το κάνεις αυτό. Μην περιμένεις, λέει, θα το κάνει τώρα που εξαρτάται, δεν θα το κάνει αύριο που δεν θα εξαρτάται. Δεν είναι πιο επιτυχία αυτή, με το ζόρι να το μάθεις. Δύο μεν γάθημα, ού πέφτει και παραμένει. Δεν μένει, λέει. Το δε μετατέρξεως και χάριτος, εις διόμενον, με τρόπο καλό, διαφωτιστικό, να του το βάλεις μέσα του, μονιμότερον πως τε ψυχές ημών ενιζάνει. Αφροντίσεις να, όχι να το διατάξεις να το κάνει αυτό, να το πείσεις να το κάνει αυτό, τότε λέει θα μείνει μέσα του. Και πρόσεχε παρακάτω το έξις. Μη ζήτη δάσκαλο ζηνέστε. Παίρνεις τη βέργα και κάνεις το δάσκαλο, θα κάνεις αυτό, Ελενίσσα, θα πάει να προσευχηθείς, θα κάνεις το άλλο κλπ. Όχι, λέει. Ή του πράγματος αρετές απέχεις. Αν αυτά που λες εκείνο εσύ δεν τα κάνεις ή κάνεις και άλλα χειρότερα, δεν υπάρχει αρετές. Αλελκόμενος από πίδα, φεύγαλε. Επικίνδυνο γάρ το μη δια του πρακτικού βίου αναχθέντα διδάσκην επιχειρήν. Είναι πολύ επικίνδυνο για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τον ανάλογο βίο να θέλει να διδάξει και να δώσει παραγγέλματα, λέει, στους άλλους. Ουδέν διδασκάλου ψυχρότερο εν λόγης φιλοσοφούντα μόνο, που είναι μόνο λόγια και δεν έχει και έργα ανάλογα. Ουχού το γάρ ίωθεν αντίθεσε τη ψυχή τα μαθήματα υπό το ρημάτων ως από των πραγμάτων. Τα λόγια, λέει, μένουν, δεν μένουν όσο μένουν τα πράγματα να βλέπει τη ζωή σου. Αν δεις τη μικρή και σου έρθει με το τσιγάρο στο χέρι, κυρία, που έχει τρία πακέτα από το πρωί καπνίσει, θα την παρατηρήσεις. Να το κόψει και δεν κάνει. Εσύ τότε γιατί καπνίζεις? Δεις τι να μην πάει στο χαρτί, εσύ γιατί παίζεις? Δεις τι να μην βαφτεί, να μην κάνει, εσύ γιατί το κάνεις? Καταλάβατε. Το παιδί περιμένει και ζητάει να βρει τον άνθρωπο εκείνο που του λέει να το κάνει πρώτα αυτός. Αυτό είναι το ποιή και διδάσκην που είπε. Βίος, λέγει ο πυλουσιώτης ο Ισίδωρος, ο Άγιος, βίος άνευ λόγου, μάλλον ωφελήν τέθηκε ή λόγος άνευ βίου. Βίος άνευ λόγου φέρει καλύτερα αποτελέσματα παρά λόγος χωρίς βίον. Ο άνθρωπος μαθαίνει περισσότερα πράγματα από έναν από το παραδείγμα του παρά από τα λόγια ενός ο οποίος δεν πράττει εκείνα τα οποία λέγει. Ο Μένγαρ και σιγόν ωφελεί, αυτός που πράττει αλλά δεν μιλάει, δεν ξέρει να διδάξει, αλλά τα κάνει στην πράξη αυτά, ωφελεί. Ο δε βοών ενοχλεί, δεν φέρει τίποτα αποτελέσματα. Ή δε και λόγος και βίος συνεδράμιε, φιλοσοφίας απάσης αποτελούν σάγαλμα. Αν λέει υπάρχει και αυτά που λες, να τα πράττεις όλα, να βλέπει και το βίο σου, να βλέπει το παραδείγμα σου, αυτό είναι, λέει, το τέλειο, αυτό είναι το μεγαλείο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και ένα να σας πω,
ότι είναι αλήθεια ότι πολλοί μας ξεχνούμε. Αρνούνται πολύ τη μητέρα. Διάβαζα ένα πολύ, έτσι που με έκανε να στενοχωρηθώ και να κλάψω. Ήταν μια χειρούλα η καημένη, η οποία δεν ξέρω τι έκανε, πώς εθυσιάστηκε, τον σπούδασε τον κανακάρι. Έναν τον είχε και σε αυτόν περιέβλεπε. Κάποια μέρα λοιπόν αυτός ο κύριος περνούσε απ' έξω εκεί από το σοκάκι, από τον δρόμο κλπ. Η μητέρα μέσα έπλαινε εκεί στην αυλή κάτι ξένες μπουγάδες και περνούσε με κάτι φίλους του άλλου. Και του φώναξε στο όνομά του και αυτός γύρισε αμέσως και ήρθε εκεί στο φράχτη και κάτι του είπε. Και έφυγε. Τον ερώτησαν λοιπόν οι άλλοι, ποια είναι αυτή, τι είναι αυτή. Αυτός ντράπηκε να πει ότι είμαι η μητέρα μου και είπε η πλήστρα μου λέει είναι. Αυτή τ' άκουσε η καημένη αυτό και της ήρθε τα μπλάς. Στερέωθη εκεί και έπεσε και πέθανε στην αυλόπορτα. Δηλαδή και αυτό ένα θύμα των παιδιών αυτών που είναι όπως ξέρετε να μην τα συζητήσω. Εν πάση περιπτώσει να το κλείσω αυτό το θέμα. Αν οι μητέρες θελήσουν να μείνουν κοντά στο Χριστό και να αγωνιστούν δίπλα με τον Χριστό και με τη χάρη του Χριστού και κατεξοχήν της μητέρας αυτής της σημερινής που εορτάζει, θα πρέπει να έχουν υπόψη το εξής, ότι δεν υπάρχουν στην κόλαση αρκετοί δαίμονες για να αποσπάσουν ένα παιδί από την αγκαλιά μιας ευσεβούς μητέρας.